θεατρική παράσταση Ανεβαίνοντας τη Σκάλα, ο οποίος μίλησε για τη λατρεία που έχει στην Αλίκη Βουγιουκλάκη, για τα τηλεοπτικά του πλάνα, που θα τον δούμε, άραγε φέτος, και άλλα πολλά στην καμερά μας. Έχουμε ένα χρόνο από την τραγική επέτειο στο Μάτι. Το Μάτι για μένα είναι μια ιστορία πάρα πολύ άσχημη. Μέσα σε αυτούς τους ανθρώπους που χάθηκαν, χάθηκε και μια από τις πιο αγαπημένες μου φίλες που ξεκινήσαμε μαζί στο θέατρο, η Χρύσα Ισπηλιώτη, και κάθε φορά που τη σκέπτομαι μαζί με τον άντρα της που κάναμε παρέα, ναι, νιώθω πάρα πολύ άσχημα. Με την οικογένεια έχεις επικοινωνήσει καθόλου? Ναι, βέβαια, με την αδελφή της. Μάλιστα, στη μνήμη της προσφέρανε και χρήματα στο ΤΑΣΕΙ. Επίσης, μια άλλη τραγική επέτειος είναι το ότι πριν από 23 χρόνια έφυγε από κοντά μας η μεγάλη στάρ, η μεγάλη Ελληνίδα στάρ, Αλίκη Βουγιουκλάκη. Δυστυχώς σήμερα είναι μια επέτειος τραγική. Έχει φύγει η Αλίκη, που για μένα ήταν ένα ορόσημο στην ζωή μου. Γιατί αν δεν υπήρχε η Αλίκη, μπορεί να μην ήμουν ηθοποιός. Με την έννοια ότι εγώ τη λάτρευα σαν νεράιδα από τα παιδικά μου χρόνια. Και ήταν ένα ίνδαλμα για μένα. Εξαιτίας αυτού του μεγάλου έρωτα που είχα από παιδάκι, γιατί τότε το 60 ήταν μια μαγικές χρονιές που το σινεμά εξασκούσε επιρροή πάνω μας, αυτή η λατρεία που της είχα με έκανε να θέλω να γίνω ηθοποιός. Και όταν τη γνώρισα τη στόπα, είχε δακρύσει. Τηλεόραση θα κάνεις όμως, θα μου πεις. Και σινεμά και τηλεόραση. Ήδη ετοιμάζω κάτι για την τηλεόραση του Netflix. Με πολύ ωραία διανομή σε ένα σύριαλ που δεν θα μπορώ να το ανακοινώσω ακόμα. Αλλά έχω κάνει γυρίσματα. Τα έχετε δει στο Instagram. Τελευταία έχει γίνει ένα σκηνικό με τον Γιώργο Μαρίνο. Σε τι κατάσταση είναι ο κύριος Μαρίνος? Εγώ προσωπικά που είχα δουλέψει με τον Μαρίνο, δεν μπόρεσα να έρθω σε επαφή μαζί του παρά μόνο τότε που ήταν στο σπίτι του ηθοποιού. Από εκεί και πέρα χάσαμε κάθε ίχνος του. Τώρα, ο κάθε άνθρωπος που υποτίθεται τον προστατεύει μπορεί να λέει κάποια πράγματα. Αφού δεν τον γνωρίζουμε, δεν μπορώ να πω κάτι. Η Άννα προσπάθησε να κάνει ό,τι μπορούσε, δεν μπόρεσε και παραιτήθηκε. Περσινό μου καμαρινάκι, να πω, ο Σπύρος Μπιβίλας. Ήμασταν καμαρινάκι μαζί. Δεν έχω δει πιο αεκίνητο και ενεργό άνθρωπο από τον Σπύρο Μπιβίλα. Είναι αυτό που λέμε ένας αιώνιος έφηβος. Κάνει τρομερή δουλειά με το ΤΑΣΕΙ και τους ηθοποιούς, γιατί όπως ξέρετε είναι ένα επάγγελμα που φθήνει στην πορεία και πολλοί άνθρωποι έχουν την ανάγκη της στήριξης. Και πάντα μας έλεγε αυτή την ιστορία με την Αλίκη και το πώς την κοιμότανε στο κρεβάτι με τη φωτογραφία της και αποφάσισε, είπε στη μαμά του ότι εγώ θα γίνω ηθοποιός λόγω της Αλίκης Βουγιουκλάκη. Παιδί μου, πώς έχει η Αλίκη Βουγιουκλάκη έχει επηρεάσει τόσο γενιάς πολύ και κόσμο. Και με αυτόν τον τρόπο και ως επαγγελματικός προσανατολισμός δηλαδή είναι φοβερό. Επίσης, αλλά προσπαθώ να καταλάβω για ποια σειρά του Netflix μιλάτε. Δεν έχω καταλάβει και Netflix. Νόρα, το Netflix για ξένη σειρά δεν πρέπει να μιλάει. Για ξένη σειρά ή ελληνική που θα προβληθεί στο Netflix? Δεν γνωρίζουμε, δεν Νόρα. Μας τα κρατάει μυστικά. Να ανανεώσουμε. Αν και έχουμε δει στα social media που ανεβάζει κατά τακτά διαστήματα βιντεάκια, δεν έχει πει τι ακριβώς, δεν έχει αποκαλύψει ακόμη. Είναι σειρά εποχής, δηλαδή έχουμε δει τα βίντεο του. Δεν ξέρω, θα πάρω να το ρωτήσω. Πάρω το να κάνω. Η σύντηρη ντροπή δική μου και όλη δική μου. Τώρα, να μάθουμε. Μα δεν το λέει, το ρώτησε και η Κατερίνα. Δεν το λέει. Μπορεί να το ρωτήσει η Κατερίνα δικιά μας. Μπορεί να το πει, δεν ξέρω. Θα τον πάρω κρυφά. Μεγάλο ηθοποιός και πολύ πλάκα βέβαια στο θέατρο με το που τελείωσε ο μακρυκωστός που αρχόντουσαν διάφορα και του λέγανε Σπύρο, μας κάνεις λίγο Bugs Bunny. Σπύρο, μας κάνεις λίγο Ναι, γιατί ήταν η φωνή σε πάρα πολλά παιδικά. Σε όλα. Μας κάνεις λίγο Bugs Bunny. Μας κοιτάει λίγο περίεργα σε σχέση με αυτό. Με μπερδέψατε λίγο. Κάνει τις περισσότερες μεταγλωτήσεις, είναι η φωνή στα περισσότερα και φυσικά Bugs Bunny. Ναι. Όποιο διάσημος Bugs Bunny.